Γεια σας, είμαι ο Γιάννης για τους φίλους John John και σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ρουμπρίκα της Τρίτης. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στη σημερινή ρουμπρίκα θα δούμε και θα συναμολογήσουμε ξανά δύο χριστουγεννιάτικα σετ που έχω τα τελευταία χρόνια στη συλλογή μου. Δυστυχώς από τα σετ αυτά δεν έχω τις συσκευασίες, οπότε θα κάνουμε κατευθείαν τη συναρμολόγηση. Μιλάω για το 5588, τη μεγάλη Φάτνη, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2014 και εξακολουθεί να κυκλοφορεί, οπότε σχετικά εύκολα θα τη βρείτε σε κάποια καταστήματα. Και για το 5589, τους Τρεις Μάγους με τα Δώρα, που κυκλοφόρησαν και αυτοί το 2014, ωστόσο το σετ αυτό σταμάτησε να κυκλοφορεί το 2018, οπότε ίσως αυτό να δυσκολευτείτε λίγο να τα βρείτε σε καταστήματα. Ελάτε τώρα από κοντά να κάνουμε τη συναρμολόγηση των δύο χριστουγεννιάτικων σετ. Οπότε τώρα ελάτε να ξεκινήσουμε με τη συναρμολόγηση. Θα κάνουμε πρώτα τη συναρμολόγηση του 5588 της Μεγάλης Φάτνης. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Εδώ θα ξεκινήσουμε από τη βάση της Φάτνης. Ορισμένα κομμάτια βέβαια είναι ήδη συναρμολογημένα, γιατί τα είχα φτιάξει εγώ από την προηγούμενη φορά που την είχα συναρμολογήσει. Θα πάρουμε τη βάση και θα βάλουμε τα κομμάτια της Φάτνης. Το φυτό είναι ήδη στη θέση του. Έλατε λοιπόν να τα μετακινήσουμε λίγο όλα προς τα εδώ. Και βάζουμε το κομμάτι αυτό εδώ. Και το κομμάτι αυτό εδώ κουμπώνει έτσι. Εδώ έχει μπει έτσι ήδη το κομμάτι της Φάτνης. Πάμε να βάλουμε το κομμάτι με τον τοίχο, είναι αυτό εδώ, το οποίο πηγαίνει στην άκρη. Και από πάνω κουμπώνει η σκεπή. Εδώ μπαίνει και η βάση για το φίνικα, οπότε θα τον βάλουμε το φίνικα κατευθείαν, είναι δύο κομμάτια και μπαίνει εδώ. Συνεχίζουμε. Εδώ βάζει τη σκεπή, η σκεπή έχει μπει το ίδιο το κομμάτι γιατί υπήρχε από την προηγούμενη συναρμολόγηση θέση της. Θα βάλουμε το κομμάτι αυτό της σκεπής εδώ, κουμπώνει τα κομμάτια αυτά εδώ. Βάλαμε λοιπόν και τη σκεπή, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ βάζει τον φίνικα και βάζει και τα φύλλα του φίνικα. Εδώ μάλλον πηγαίνουν πρώτα οι καρύδες. Ενδιάμεσα πρώτα μπαίνει το φύλλο αυτό, οι καρύδες και το πάνω κομμάτι του φίνικα. Και στη μέση πηγαίνει αυτό εδώ το κλειψάκι. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε να βάλουμε το πίσω κομμάτι, την πλάτη ας το πούμε της Φάτνης, η οποία κουμπώνει εδώ έτσι και την πρόχνουμε προς τα κάτω, οπότε εδώ βλέπετε ότι έχει ήδη κλείσει το πίσω κομμάτι της Φάτνης. Βάζουμε και το αστέρι. Είναι εδώ το αστέρι και πηγαίνει πίσω εδώ. Εδώ πηγαίνει και το μεγάλο αστέρι. Έχουμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ που είναι η φωτιά για να ζεσταίνονται. Έχουμε τη Φάτνη με το Χριστούλη που είναι και αυτή τρία κομμάτια. Εδώ βλέπετε και το βρέφος. Έχουμε το καλαθάκι αυτό εδώ που έχει μέσα το γρασίδι και πηγαίνουν αυτά τα δύο πουλάκια. Και εδώ έχουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Έχουμε το κυβότιο αυτό με το φαναράκι το οποίο ανάβει. Τον Ιωσήφ. Τη Μαρία.
ένα αγγελάκι. Μεταφέρουμε λίγο πιο εκεί. Έχει και ένα φωτοστέφανο. Και το ραβδί του. Ένα βοσκό. Το μπαστούνι του. Είναι εδώ. Εδώ είναι και ο βοσκός. Και έχουμε μία γελάδα, ένα γαϊδαράκο, έχει ένα μεγάλο κάθισμα και ένα σκαμπό, εδώ καλαμπόκια που πηγαίνουν μέσα στην τσάντα αυτή που κρεμιέται στο φοίνικα, μία σκούπα, ένα μικρό κατσικάκι, ένα προβατάκι και μια κανάτα και ένα ποτήρι. Οπότε τελειώσαμε με τη συναρμολόγηση από τη Φάτνη. Ελάτε να δούμε και τα κομμάτια αυτά εδώ. Και πάμε να αφήσουμε την Φάτνη στην άκρη για να φτιάξουμε και τους τρεις μάγους. Οπότε, έλατε εδώ, είναι οι οδηγίες για τους τρεις μάγους. Εδώ είναι η Καμίλα. Πηγαίνει πάνω το κάλυμα αυτό που είναι σαν χαλάκι, ας το πούμε. Να βάλουμε το χαλινάρι της Καμίλας. Να βάλουμε και την σέλα, την οποία έχω ήδη κρεμάσει, όπως δείχνει το, από τη μία μεριά το πουγγί και από την άλλη μεριά έχει μπει αυτό το κασελάκι. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε τους τρεις μάγους. Έχουμε τον πράσινο, ο οποίος έχει αυτό το πολύ ωραίο καπέλο, και την Πέρτα την πράσινη. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει... νομίζω ότι κρατάει κάτι αυτός. Έχουμε τον κόκκινο, ο οποίος έχει το καπέλο αυτό που μοιάζει λίγο σαν φαραώ, όπως και το μούσι του μοιάζει λίγο με φαραώ, και έχει τη χρυσή Μπέρτα. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει αυτό, που είναι σαν λιβάνι. Και ο τρίτος, ο μπλε, έχει αυτή την μπλε Μπέρτα. Φοράει το στέμα, το χρυσό, και κρατάει το άσπρο πουγγί. Οπότε λοιπόν, και αυτό εδώ πηγαίνει εδώ πάνω. Οπότε συμπληρώσαμε λοιπόν και τους τρεις μάγους. Έτοιμη λοιπόν η μεγάλη Φάτνη και οι τρεις μάγοι με τα δώρα. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Η Φάτνη είναι χριστιανικό σύμβολο το οποίο σχετίζεται με τη Φάτνη της Γεννήσεως, όπου η Παναγία και ο Ιωσήφ αναγκάζονται να μείνουν σε ένα χώρο για ζώα αντί σε ξενώνα και χρησιμοποιούν μια Φάτνη ως πρόχειρη κούνια για τον νεογέννητο Χριστό, όπως αναφέρεται στο Καταλουκά Ευαγγέλιον. Σε ανάμνηση λοιπόν της πρώτης Φάτνης στην οποία γεννήθηκε ο Χριστός, οι χριστιανοί συνηθίζουν να κατασκευάζουν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων ομοίωμα της Φάτνης της Γεννήσεως με τα κύρια πρόσωπα των σχετικών ευαγγελικών περικοπών, δηλαδή της Παναγίας, του Χριστού, του Ιωσήφ, των τριών μάγων και των τριών βοσκών, αγγέλων καθώς και κάποιων ζώων. Οι Φάτνες τοποθετούνται στη βάση των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Το έθιμο αυτό προέρχεται από την Ιταλία. Στην Ιταλία δημιουργήθηκε η πρώτη Φάτνη του κόσμου το 1224. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίτζης αναπαρέστησε για πρώτη φορά τη γέννηση του θεανθρώπου χρησιμοποιώντας αληθινά ζώα, άχυρο και μορφές σκαλισμένες σε ξύλο. Ακολουθώντας το αστέρι της Βιθλεέμ, έφτασαν στη Φάτνη και οι τρεις μάγοι.
Οι τρεις μάγοι αποκαλούνται και τρεις βασιλείς ή τρεις σοφοί. Αναφέρονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στη χριστιανική παράδοση ως διακεκριμένοι ξένοι που επισκέφτηκαν τον Ιησού Χριστό μετά τη γέννησή του, προσφέροντάς του ορδόρα χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Παρά το ότι η Αγία Γραφή δεν δίνει τα ονόματα των μάγων, η παράδοση και οι θρύλοι τους αποδίδουν ποικίλα ονόματα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τους αγιοποίησε και τους δίνει παραδοσιακά τα εξής ονόματα: Μελχιόρ, ο Πέρσης σοφός, Κασπάρ, ένας Ινδός ή Άραβας σοφός, και Βαλτάσαρ, ένας Βαβυλώνιος σοφός. Άλλη μια ρουμπρίκα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Εσείς ωστόσο, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και σας περιμένω την Πέμπτη με ένα καινούργιο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil.